Λοιπόν, ξεκινήσουμε με την πρώτη διανομή του τουρνουά, να δούμε λίγο την αγορά και να θυμηθούμε λίγο και τον κανόνα του 17 στο άνοιγμα week. Έχω το βορρά που ανοίγει week 2 κούπες στην πρώτη θέση. Στη συνέχεια έχω την Ανατολή, η οποία αν είχε το κάτι της παραπάνω θα μπορούσε να κάνει παρεμβολή με κόντρο ομιλίας. Αυτά που έχει δεν αρκούν για να κάνει παρεμβολή με κόντρο ομιλίας. Υπενθυμίζω ότι το κόντρο ομιλίας μετά από week θέλει γύρω στους 14 πόντους. Εφόσον στο επίπεδο 1 το κόντρο θέλει γύρω στους 12, στο επίπεδο 2 θέλει γύρω στους 14. Όσο πιο τυπική κατανομή έχεις, τόσο πιο πολύ μπορείς να κλέψεις λίγο. Αυτός ο ρίγας όμως ο ξηρός στην κούπα δεν βοηθά για να πούμε κόντρο ομιλίας σε άμεση θέση, οπότε λέμε πάσου. Και εδώ έρχεται ο νότος, ο οποίος έχει κάτι ποντάκια, αρκετά. Είναι ο συμπαίχτης του Week και όλη η ουσία είναι αν θα ψάξει τη μάνς, αν θα κάνει πάσου ή αν θα ανεβάσει για να φάει αγοριστικό χώρο από τους αντιπάλους και να τους αναγκάσει πιθανότατα να ρισκάρουν και να ανεβούν στο επίπεδο 3 και να μπουν μέσα. Θυμάστε ότι απέναντι στο άνοιγμα Week μετράμε τα Week Points μας. Τα Week Points είναι ένας τρόπος να εκτιμάμε το χέρι μας και να βλέπουμε πού πηγαίνουμε, αν πηγαίνουμε στη μάνς, δηλαδή αν πηγαίνουμε για θυσία, τι κάνουμε. Οπότε αυτός εδώ μετράει τα weak points του. Τα weak points, σας θυμίζω, είναι η πόντι ορνέλ συν τα φύλλα στο χρώμα του συμπαίχτη. Του συμπαίχτη. Αυτό είναι τα weak points. Αν αυτό το η άθροιση βγαίνει πάνω από 17, τότε πηγαίνουμε για μάνς. Σε αυτή την άθροιση, προσέξτε, τίποτα ξερές ντάμες, τίποτα βαλέδες άχρηστους, δηλαδή αυτά τα weak points είναι ένας πρακτικός τρόπος να βρούμε αν πηγαίνουμε στο 4, αν πηγαίνουμε πιο λίγο απλώς στρατηγικά για να φράξουμε. Εδώ αυτό το χέρι έχει 13 πόντους από όνερ, 3 φύλλα στο χρώμα του Wick, 4-3-3-3 κατανομή, λιμά, βαλέδες και όπως και να το φτιάξεις έχει 16 Wick Pons χάλια. Άρα δεν πάει για τη μάνς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσει πάσο στις δύο κούπες. Έχοντας το τρίφυλλο fit και κάποιες λεβές στο χέρι, πρέπει να κάνει μια στρατηγική αγορά, την αγορά τρεις κούπες, ούτως ή άλλως μέχρι εκεί θέλει να φτάσει, την οποία πρέπει να την κάνει τώρα. Εάν περάσει πάσο στην αρχή, θα μου πείτε, έλα μωρέ, και θα περάσει πάσο και δεν έχει αυτό τι να πει. Τώρα το βλέπουμε ότι δεν έχει αυτό τι να πει. Θα μπορούσε να είχε κάτι να πει. Η ουσία είναι ότι όταν θέλεις να ανεβάσεις, αποφασίζεις μέχρι πού θα ανεβάσεις και το κάνεις στην αρχή. Είναι αυτό που θα θυμάστε σαν τιμωρία που λέμε δεν υπάρχει πάσο και μετά θυσία. Θέλεις να ανεβάσεις το 3, το κάνεις στην αρχή. Θες να ανεβάσεις το 4, το κάνεις στην αρχή. Το ανέβασμα απέναντι σε άνοιγμα week δεν είναι διάλογος που θα πάμε. Είναι ένα ανέβασμα το οποίο ή σκοπό έχει να μπλέξεις τους άλλους ή να βγάλεις αυτό που λες. Επειδή ούτως ή άλλως αν οι αντίπαλοι κάνουν reopening στις δύο κούπες, εμείς θα λέγαμε τρεις κούπες αργότερα, δεν έχει νόημα να τους αφήσουμε να υποδεικνύουν αντάμ, να δείχνουν πόντους κτλ. Άρα, αν κάποιοι από εσάς περάσατε πάσο στο άνοιγμα week του συμπαίχτη και τώρα αγοράσατε κάτι, αν μετά, έχετε κάνει πολύ λάθος. Η ουσία είναι ότι πρέπει να ανεβάσουμε στην αρχή στο επίπεδο 3, αλλιώς να μην αγοράσουμε καθόλου. Αυτό είναι το μυστικό αυτής της διανομής και στην ερώτηση που λέτε, αν ανοίγουμε week με τρίφυλλο ονέρ στο άλλο μαζέρ, αυτό είναι αλήθεια, είναι κακό άνοιγμα week όταν έχεις τρίφυλλο ονέρ στο άλλο μαζέρ. Εκτός εάν το χρώμα σου είναι τόσο καλό και αυτόνομο. Αυτός εδώ ο παίχτης είναι πολύ αδύναμος, άρα δεν θα ρισκάρει να χάσει τη μάνς σε πίκες επειδή άνοιξε week σε κούπες. Δεν έχει κάποιο σόλο. Οι κούπες του δεν είναι καλές, δηλαδή αν δεν υπάρχει fit στις κούπες και απλώς ο συμπαίχτης του θέλει να
παίξει πίκε, θα μπορούσε να ρωτήσει δύο πίκε. Δηλαδή, λέμε ότι γενικά δεν ανοίγουμε weak με on-air τρίφυλλο στο άλλο μαζέρ. Αν είμαστε πολύ minimum και έχουμε καλό weak, καλό χρώμα, τέτοιο, ντάμα βάλε 10, είναι καλό χρώμα. Και επίση αυτό εδώ, προσέξτε λίγο, μου πατάτε κάτι κουμπιά και μου ζητάτε να κάνετε annotation. Προσέξτε τι μου πατάτε πάνω στην οθόνη μου. Οπότε, ουσιαστικά κρίνουμε, το χέρι μας θέλει να παίξει ατού πίκες από κάποιες συνθήκες ή είναι τόσο αδύναμο που αν θα ήθελε κάτι θα ήθελε κούπες. Θα ήθελε κούπες. Αν ο δικός μας έχει λαγούς με πετραχίλια και μας αλλάξει χρώμα που είναι forcing και μας πει δύο πίκες, ναι, τότε θα του δώσουμε πίκ. Ως εκεί. Φεύγω από το 1. Κοίταξα λίγο τα αποτελέσματά σας. Βλέπω ότι γενικότερα παίζετε τρεις κούπες. Βέβαια κοιτάω και βλέπω τέσσερις άνθρωποι παίζουν μόνο δύο κούπες. Που σημαίνει ότι δεν μίλησε ο συμπαίχτης. Και κάποιοι έχουν πάει στη μάνς. Έχουν πάει στις τέσσερις κούπες. Αυτοί που πήγανε στις τέσσερις κούπες προφανώς δεν υπολογίσανε τα weak points τους. Οπότε πήγανε στις τέσσερις κούπες χωρίς λόγο. Δεν έχετε λόγο να πηδήξετε στις τέσσερις. Πρώτον γιατί έχετε άμυνα. Και δεύτερον ο κανόνας λέει δεν μας φτάνουν τα κουκιά. Σας λέω ότι όπως και ο κανόνας που λέει με 25 πόντους πάμε μάντς, που είναι εμπειρικός κανόνας, έτσι και ο κανόνας με τους 17 weak points πάμε μάντς, είναι και αυτός εμπειρικός κανόνας. Ο κανόνας των weak points είναι πολύ καλύτερος, πόσο πολύ πιο συχνά πιάνει από τον κανόνα, τον κανονικό, του 25 πόντι μάντς. Τώρα, προχωρώντας στη διανομή 2, από ό,τι βλέπω κάποιος λέει είπε κόντ στο άνοιγμα 2 πίκες. Άρα τα λάθη τα γενικά που κυκλοφορούν τα έχετε κάνει και κόντ έχετε πει στις 2 κούπες χωρίς λόγο και 4 κούπες έχετε πάει στις 2 με αυτό πάλι χωρίς λόγο. Γενικότερα υπήρχαν κάποια θέματα να κάνετε λάθος, το έχετε πετύχει μερικοί. Εδώ τώρα έχω μια πολύ βασική ιδέα από τα μοντέρνα κόντρ που σας έλεγα ότι χρησιμοποιούμε το κόντρ για να δείχνουμε maximum, χρησιμοποιούμε το κόντρ για να παίρνει την απόφαση ο συμπαίχτης μας. Χρησιμοποιούμε το κόντρ σαν action counter, δηλαδή κάτι θέλω να κάνω, αλλά μην το κάνω και κάνω λάθος, να συνεργαστούμε. Εδώ λοιπόν να δούμε τι έχει συμβεί. Έχω την Ανατολή, 13 πόντους, ανοίγει ένα σπαθί. Και αφού ανοίγει ένα σπαθί, ο Νότος πια δεν μπορεί να ανοίξει ένα σπαθί, ούτε μπορεί να κάνει παρεμβολή, γιατί δεν έχει πεντάφυλλο καρό, ας πούμε, να έλεγε ένα καρό. Οπότε παρά τους 15 πόντους, τους οποίους έχει εδώ και τους καμαρώνει, περνάει πάσο. Να μεγαλώσουμε λίγο να μην μπλέκεται με τα διπλανά. Οπότε βρισκόμαστε στο πρώτο βασικό, ότι ο Νότος πρέπει να περάσει πάσο στην αρχή. Μα έχω λέει 15 πόντους και με 18 μπορεί να περάσει πάσο καμιά φορά. Δεν είναι απαραίτητο. Αν το χέρι δεν είναι κατάλληλο για παρεμβολή, να κάνω μια παρεμβολή. Αν είχα εξάφυλλο σπαθί, θα έλεγα παρεμβολή 2 σπαθιά. Γιατί στο άνοιγμα ένα σπαθί, παρεμβολή 2 σπαθιά είναι χρώμα. Επειδή το ένα σπαθί συχνά γίνεται με τρίφυλλο στα πεντάφυλλα μαζέρ. Εδώ όμως λέω πάσο. Οπότε συνεχίζει η Ανατολή Δύση να αγοράζει ένα σπαθί, μια κούπα. Δεν κάνω παρεμβολή μια πίκα με μόνο 5 πόντους. Μπορούσα να κάνω reopening, αλλά δεν κάνω παρεμβολή σε άμεση θέση. Δεύτερο πάσο. Έχετε υπόψη σας, αν πεταχτείτε και κάνετε παρεμβολή αμέσως σε άμεση θέση μία πίκα, κινδυνεύετε να βρεθείτε στις 4 πίκες. Δεν κάνω παρεμβολή, οπότε συνεχίζετε προς το παρόν η αγορά ήσυχα. Ένα σπαθί, μία κούπα, δύο κούπες. Ο ανοίξας με τους 13 πόντους, βλέπετε αυτός εδώ, έχει maximum, δηλαδή το δύο κούπες του ανοίξαντος, είναι 12-14 μεν. Αυτό εδώ. Σας θυμίζω είναι 12-14, αλλά είμαστε στην περίπτωση των 14. Γιατί έχω και το δίφυλλο. Παραπάνω δεν μπορούσα να έχω.
Είμαστε maximum δύο κούπες. Πάσου ξανά, αυτός δεν έχει τι να πει. Πάσου άλλος με 7 πόντους και τώρα έρχεται το χέρι που δεν το αφήσαμε να κάνει παρεμβολή στην αρχή. Και εφόσον έχουν μείνει στις δύο κούπες, τώρα θα κάνει reopening. Οπότε θα πει, ξέρεις, εγώ δεν το είπα στην αρχή, γιατί άμα το έλεγα θα με πέρναγες για πιο δυνατό. Αλλά τώρα που μένουν στις δύο κούπες, άρα κάτι θα έχει και ο συμπαίχτης μου, τώρα θα κάνω την αγορά reopening. Η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, αλλά τουλάχιστον δεν θα περιμένει ο συμπαίχτης μου ότι είμαι καλός και έχω καμιά δεκαριά πόντους, διότι δεν τους έχω, οπότε τουλάχιστον θα κάτσει χρόνο μου ο συμπαίχτης μου. Αν είχα 8 πόντους, θα είχα κάνει παρεμβολή αμέσως. Δεν τους έχω. Αυτή είναι η φιλοσοφία το reopening, ότι ήμουν πιο πριν η σειρά μου και μπορούσα να είχα πει μια πίκα. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε εδώ δύο πίκες. Είναι υποχρεωτικό το reopening, γιατί ξέρουμε ότι ο συμπαίχτης μας έχει δυνατό χέρι και δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί προφανώς είχε σπαθιά ο συμπαίχτης μας. Ποια το ξέρουμε αυτό. Είναι δηλαδή γνωστό. Και πρέπει με τους πόντους του συμπαίχτη μας και με το πεντάθλιο το δικό μας να αγοράσουμε. Και αφού κάνουμε reopening δύο πίκες, έρχεται ο ανοίξας ο οποίος είχε στο 12-14, το 14 το maximum και έχει και δίφυλη πίκα. Οπότε νιώθει τώρα ότι όχι, με κλέψανε. Και υπάρχουν τα εξής στοιχεία. Τι πρέπει να σκεφτεί αυτός εδώ. Αυτός είναι τώρα ο κρίσιμος. Κοιτάει τη μάνς. Η μάνς είναι κόκκινη ή κακή, πράσινη εμείς. Σας γράφω τα στοιχεία πώς σκεφτόμαστε. Είναι η αντίπαλη στη δεύτερη. Εμείς την πρώτη. Αυτά είναι που σκέφτεται. Έχω maximum. Maximum, αυτό που είπες, 12-14 έχω maximum. Έχω δίφυλο πίκα. Καλό αυτό. Και άσο δίφυλο. Θέλω να παίξω 3. Όχι απαραίτητα για να τα βγάλω, αλλά αν βγάζουν οι άλλοι δύο πίκες, μήπως να παίξουμε 3 κούπες. Οπότε τώρα σκέφτεται κάτι πρέπει να κάνω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω τώρα. Να πάω στις 3 κούπες και δεν πειράζει άμα μπούμε μέσα θα βγάζανε οι άλλες 2 πίκες. Ή να κάτσω να τους κάνω άμυνα και να τους βάλω μία μέσα αυτούς. Γιατί μπορεί ο συμπαίχτης μου να έχει και πίκες. Αν βγάζουν τις 2 πίκες, τότε πρέπει να παίξουμε εμείς 3 κούπες. Και ας μπούμε ένα 50ράκι μέσα. Και κοντρέ 100. Αν δεν βγάζουν 2 πίκες οι αντίπαλοι, σίγουρα δεν πρέπει να πάμε να μπούμε μέσα εμείς και θα πρέπει να τους κοντράρουμε. Γιατί αν εμείς βγάζαμε 2 κούπες, οι 2 κούπες κάνουν 110. Αν μπει ο αντίπαλος μία μέσα, θα πάρουμε μόνο 100. Αυτή είναι η λογική του reopening. Το reopening γιατί έχει δύναμη. Γιατί δύσκολα ξέρουμε να το κοντράρουμε. Συνήθως το reopening στους άπειρους παίχτες πιάνει λαβράκια, γιατί όποιος κάνει reopening, μετά ο άλλος τίνει να ανεβάζει ένα επίπεδο και να μπαίνει μέσα εκείνος. Γι' αυτό δουλεύει πάρα πολύ. Το θέμα ποιο είναι. Εγώ εδώ δεν θέλω να μπω μέσα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνω. Οπότε πρέπει να πω στο συμπαίχτη, εγώ που σου είπα σπαθιά και 2 κούπες και 12-14, τώρα νιώθω ότι κάτι πρέπει να κάνω γιατί είμαι maximum. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το σωστό. Γιατί μπορεί να έχεις άμυνα εσύ. Έχω κι εγώ μια άμυνα, έχω 2 άσου και ένα ρίχα στο maximum. Οπότε για δες εσύ που είσαι ο συμπαίχτης μου. Τι πρέπει να κάνουμε. Θέλεις να κάνουμε άμυνα ή θέλεις να πάμε στο 3 κούπες. Και προσέξτε ποιο είναι το λογικό. Αν βγάζουνε 2 πίκες, πρέπει να παίξουμε 3 κούπες. Και ας μπούμε μία μέσα. Αν μπαίνουν μέσα οι 2 πίκες, πρέπει να κοντράρουμε για να πάρουμε 200 στην κόκκινη αντί 100. Προσέξτε, το 100 δεν μας κάνει. Το 100 είναι 0. Είναι 0. Γιατί το 110 ήταν οι κούπες μας εμάς. Όλο αυτό το σκεπτικό που βασικά έρχεται με μία ματιά, δεν χρειάζεται, δεν καθόμαστε ένα τέταρτο να το σκεφτούμε, βλέπουμε, οπ,
Έχω κατηγορία τον εαυτό μου 14. Θα ήθελα να σταματήσουμε δύο κούπες και έρχεται τώρα αυτός και μας πετάγεται. Ξύπνα, συμπέχτε να αποφασίσεις. Λες να έχει τώρα τίποτα καλές τέσσερις πίκες ο δικός μου και να τους κατατροπώσουμε. Ο δικός μου μέχρι 10 πόντους μπορεί να έχει, που πεπάσω. Δεν ξέρω πόσους έχει, μπορεί να έχει και 5-6 πόντους που απάντησα, μπορεί να έχει και πιο πολλούς. Μπορεί να έχει άμυνα, μπορεί να μην έχει. Δεν ξέρω πόσες κούπες έχει πάνω του. Δεν ξέρω τι κατανομή. Το μόνο που ξέρω είναι ότι συμπαίκτης μου πέρασε πάσο εδώ. Αυτό το πάσο, δεν ξέρω πόσο αδύναμο ήταν. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε. Του λέω λοιπόν το κοντ, το οποίο κοντ με μία λέξη σημαίνει αυτά εδώ που έγραψα σε κόκκινο. Κοίτα και δες κάτι πρέπει να κάνουμε. Action W. Αυτός με τους 15 πόντους λέει πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς που βρέθηκε ο δικός μου. Θα του βάλω κι εγώ πόντους, κάτι θα γίνει. Περνάει πάσο. Και τώρα έρχεται να αποφασίσει. Τούτος δω. Τι σου είναι. Έχω άμυνα. Έχω πίκες. Τι να κάνουμε. Πίκες έχω, αλλά έχω μικρές. Η πόντι μου είναι 7. Οι 5 από τους 7 πόντι είναι στην κούπα που έχουμε βρει φιτ. Κακό πράγμα αυτό, δεν έχω άμυνα. Όταν οι 5 από τους 7 πόντι είναι στην κούπα, που παίρνουμε πολλές κούπες γιατί βρήκαμε φιτ με το συμπαίχτη μας. Άρα είναι αρνητική πόντι αυτή. Τι έχω για να πάρω στην άμυνα. Μια ντάμα έχεις, λέμε ένα δεκάρι. Δεν μου φαίνεται πολύ εύκολο να καθίσω να κάνω άμυνα στις δύο πίκες κοντρέ λοιπόν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κάνω το λαγό. Και πάω τρεις κούπες. Στις τροπίες τρεις κούπες. Επειδή είναι ο βαλές καρό στην εμπάς. Χάνω μόνο ένα καρό. Και δύο σπαθιά τρία. Και μια πίκα τέσσερα και όλο στοιχείο να τις βγάλω και στις τρεις κούπες. Τι ανταμ εδώ θα παίξει. Στις τρεις κούπες τον άσο σπαθί μάλλον. Θα πέσει τον άσο σπαθί και θα δει. Συγγνώμη, δεν βγαίνει αυτός. Ο άλλος βγαίνει, το ρίγα πίκ. Εδώ είναι. Θα βγει το ρίγα πίκ. Αν έβγαινε ο κάτω τον άσο σπαθί, ο πάνω το ρίγα πίκ. Το πιο φοβερό από όλη τη διανομή αυτή είναι ότι με πολύ καλή άμυνα, με αντάμ μικρό ατού και πολύ καλή άμυνα σαν άσκηση για το σπίτι, αυτές οι δύο πίκες κοντρέ μπαίνουν μέσα. Βέβαια, όλη η ουσία είναι ότι πρώτον δεν το ξέρεις, δεύτερον είναι τόσο δύσκολη η άμυνα να τη βρεις, γιατί δεν ήταν και λογικό να το αφήσεις, είναι ειδική άμυνα δύσκολη, οπότε μόνο άσκηση για το σπίτι είναι αυτή, πώς μπαίναν αυτές οι δύο πίκες μέσα. Δύσκολη άσκηση, όταν την είδα τη διανομή, καθόμουν και το σκεφτόμουν αρκετή ώρα. Γιατί κάνοντας την αγορά, λέω δεν είναι λογικό να μείνει το κόντρο. Μετά κοιτώντας τα φύλλα και την ανάλυση της διανομής, έβλεπα κοίτα να δεις που ακόμα και έτσι οι δύο πίκες μπαίνουν μέσα. Αλλά δεν μπορούμε με τη λογική μας να το αφήσουμε αυτό το κόντρο. Τα αφήνω λίγο παραπάνω για να τα δείτε, να δεν μπεδώσετε. Εντάξει, είναι λίγο ζωγραφισμένα, αλλά η λογική είναι αυτή. Πώς θα ολοκληρώσω να προσθέσω σε αυτά που είπα κάτι χρήσιμο. Δηλαδή αυτό που με νοιάζει εμένα και που μου αρέσει είναι αυτή εδώ η συλλογή, ας πούμε, η ακολουθία κινήσεων που κάνει η Ανατολή. Που λέει εγώ που θα ανοίξω που είμαι έτσι και τώρα όχι τι έγινε. Αυτό αν το συνηθίσετε θα αποφύγετε από το να παίζετε μόνοι σας. Αν θα παίζω μόνοι μου, θα λέω δύο κούπες και τρεις κούπες μόνοι μου και μάλιστα στο μιλητό που κάνω και στο τραπέζι, να το τολμήσω το να τον ανεβάσω. Όχι, γιατί περίμενε να συνεργαστείς. Αυτό είναι η ουσία αυτής της διανομής. Φεύγω από εδώ. Σβήσαν όλα, μόλις πάω να κουνήσω τη διανομή, χάνονται. Και πάμε σε μια πιο εύκολη περίπτωση. Παρότι θέλω να το αποφύγω το τζακόμπι 2 χωρίς ατού, γιατί δεν το έχω διδάξει εγώ σε κάποιους από εσάς, το βάζω γιατί είμαστε αρκετοί στην παρέα και το βάζω και ξέρω ότι είναι στο πρόγραμμα στα προσεχώς να το πούμε στο μάθημα. Έβαλα την εύκολη εφαρμογή, το απλώς να δούμε τους 5 άσους. Έχω άνοιγμα μία πίκα από τη Δύση. Και έχω απάντηση με το συμπαίχτη
ο οποίος έχει 14 πόντους, 15 πόντους, δείτε λίγο εδώ, συζητούσαμε προχτές για το Splinter. Είμαι εδώ για να απαντήσω στο άνοιγμα μία πικ. Μετράω, μετράω, μετράω και βλέπω έχω 15 πόντους. Έχω ανώμαλη κατανομή. Δεν μας νοιάζει τι κατανομή έχω. Το θέμα είναι ότι έχω 15 πόντους. Αν θα πω στη μία πίκα 4 σπαθιά, αυτό είναι το splinter, αλλά δηλώνει 10 με 11 πόντους σκέτους. Γιατί είναι αντικονομικό, γιατί χάνει χώρο και γιατί δεν προλαβαίνουμε να μάθουμε και από το συμπαίχτη μας τι έχει. Άρα με πάνω από 12 πόντους κάνουμε τζάκουμπ. Παλιά δεν κάνανε. Παλιά λέγανε επειδή το 2 χωρίς ατού το βλέπανε και τους έμοιαζε για χωρίς ατού, λέγανε είναι ομαλό χέρι. Όχι, γιατί αυτό είναι απλώς ένας τρόπος να πει στο συμπαίχτη σου ότι βρήκαμε τους πόντους για τη μάνς και βρήκαμε και fit pick. Αυτό δεν σημαίνει θα πάμε να παίξουμε χωρίς ατού. Αυτό απλώς είναι συμβατικό και λέει βρήκαμε το fit και πάμε για τη μάνς και πες μου τι έχεις. Οπότε, μοντερνοποιώντας το, τη σύμβαση αυτή, την κάνανε και πιο απλή. Είπανε αυτό, fit, 12 πόντους και πάμε για μάνς. Και λέγε. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιούμε το 2 χωρίς ατού. Στο οποίο λέγε, ο συμπαίχτης μου που άνοιξε πρέπει να μου πει το σόλο του αν έχει. Αν δεν έχει σόλο, κοιτάει να δει αν είναι minimum maximum. Και το minimum είναι μόνο τα χάλια χέρια μέχρι 13 πόντους, τα πολύ χάλια. Πάνω από 14 πόντους το χέρι σου το συζητάει, εφόσον έχει βρει fit. Πώς λες στο συμπαίχτη σου στον Τζακόμπι μετά το 2 χωρίς ατού ότι το συζητάω αλλά δεν έχω σόλο, με τρεις πίκες. Τρεις πίκες, την παλαιολιθική εποχή, θα το βρείτε σε κανένα πολύ παλιό βιβλίο, έλεγε 18 πόντους. Μετά λέγανε καλά και πού θα βρω εγώ 18 πόντους να σου πω τρεις πίκες, ποτέ. Θα περιμένουμε πότε θα βρω εγώ 18, με σένα που είσαι πάνω από 12, μήπως και έτσι, αφού έχουμε βρει fit, τι τους θες τους 18. Θες χώρο. Θες χώρο να πλέσεις 14 συν. Αυτό εδώ λοιπόν το τρεις πίκες δηλώνει 14 συν. Προσέξτε τώρα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην αγορά είναι πακετάκια εργαλείων. Δηλαδή χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο μαζί με αυτό, το ένα άλλο μαζί με ένα άλλο. Πώς θα συζητήσουμε, θέλουμε ένα χώρο. Άρα μετά το τρεις πίκες, λέει ο Ανοίξας, εγώ είμαι πάνω από 14. Είσαι λέει μόνο 14. Και τι πειράζει, είμαι χάλια, είμαι 5-4, είμαι ωραιότατος εγώ. Τι γίνεται πηγαίνοντας 3 στο μαζέρ, 1 σε μαζέρ. Απάντηση 2 χωρίς ατού, fit και πάνω από 12 πόντους. 3 σε μαζέρ σημαίνει είμαι καλούτσικος, χωρίς όλο. Προσέξτε πόσο απλό γίνεται. Μετά από αυτό, ο 2 χωρίς ατού, ο οποίος δεν ξέρουμε πόσο συν είναι, το μυστικό είναι να μην κλείσει κανείς τις 4 πίκες ή τις 4 κούπες, πριν συζητήσουμε λίγο τα κοντρόλ. Το θέμα είναι όμως και άλλο. Σου λέει, εμείς συζητάμε τα κοντρόλ και πάμε στο σλέμ και μας λείπουν οι πόντοι και μπαίνουμε μέσα από τους από κάτω πόντους. Οπότε πώς λειτουργείς. Εδώ έχεις το κόλπο του non-serious 3 χωρίς ατού. Δηλαδή, θυμηθείτε. Ανοίγω, πάμε για μάνς οπωσδήποτε. Ωραία, είμαι καλός. Θες να ξεκινήσουμε τα κοντρόλ. Δύο περιπτώσεις. Χραπ, ξεκινάω και κάνω κατευθείαν QB. Ή, λέω πρώτα 3 χωρίς ατού. Είμαι και δεν είμαι. Δεν κλείνω ποτέ. Μία πίκα, 2 χωρίς ατού. Τρεις πίκες. Έλα εδώ εσύ που είπες το 2 χωρίς ατού, πώς νιώθεις. Αν νιώθεις minimum, λες πρώτα 3 χωρίς ατού, λες non-serious. Να κάνουμε και πείτε να μην μαρτυρήσουμε γιατί δεν είπα τους 12, αλλά είμαι στο 12-13. Αλλιώς maximum, σε συμπαθητικό χέρι πάνω από 14, όπως το νιώθετε, εξαρτάται και από την κατανομή, κατευθείαν και πείτε. Έτσι λειτουργούμε και συνεργαζόμαστε μαζί. Αυτό είναι το πονηρό. 3 στο μαζέρ, μοντέρνα 14 συν χωρίς όλο. Αυτό είναι το πιο βολικό. Δεν λες 3 χωρίς ατού. Γενικότερα, 3 χωρίς ατού στο 2 χωρίς ατού. Λέω μόνο αν έχω 5-3-3-2, ακριβώς 5-3-3-2. Και κακό μαζέρ, δηλαδή κάτι πολύ χάλια, και γενικότερα προχωρώντας και προχωρώντας
το bridge και τις διανομές που παίζω, σχεδόν το 3 χωρίς 8 το κατήργησα. Να μου πείτε τώρα, μα έχεις γράψει τα βιβλία προ-δεκαετίας, άλλο τι έγραφα προ-δεκαετίας, σας λέω ειλικρινά ότι πιστεύω ότι παίζοντας παρακολουθούμε και τους άλλους στατιστικά που χρησιμοποιούν και απλοποιούν κάποια πράγματα ή προσθέτουν και βλέπουν πράγματα. Είδα λοιπόν εγώ ότι η πιο σημαντική συνεννόηση είναι να κερδίσεις χώρο να συνεννοεί το και δύο. Οπότε αν θα έλεγα εγώ το 3 χωρίς ατού, δεν θα μπορούσε να μου πει και όλο το 3 χωρίς ατού μετά. Θα πρέπει να ξεκινάει με τους 13 πόντους να μου κάνει κοντρόλ. Ανάλογα αν είχε ομαλή ή ανώμαλη. Οπότε χάναμε εκεί πέρα ένα χώρο. Τον κερδίζουμε πίσω το χώρο. Πάνω σε αυτό. Τρεις πίκες λοιπόν λέω. Και ξεκινάει αυτός. Αυτός θεωρεί τον εαυτό του καλό γιατί είναι ο 15ης με το σόλο. Οπότε λέει 4 σπαθιά. Προσέξτε τι πρόβλημα έχει αυτός εδώ. Δεν μπορεί να ρωτήσει τους άσους γιατί έχει τρεις λιμές κούπες. Αυτό το πρόβλημά του είναι ότι πρέπει να κάνει φασαρία και συζήτηση για να δει τι γίνεται εδώ. Τα μουτζουρώνω. Έχει τρεις λίμες κούπες. Δεν έχει καθόλου κοντρόλ κούπα. Πρέπει να γίνει η συζήτηση. Λέει λοιπόν 4 σπαθιά και παίρνει κατευθείαν την απάντηση 4 κούπες γιατί ο άλλος έχει πρόβλημα στα καρό. Εφόσον έγινε η απάντηση 4 κούπες, και πού ξέρεις ρε ότι είναι ο άσος κούπα και αν ήταν ο ρίγας. Γιατί το 4 κούπες το κοντρόλ μπορεί να είναι άσος, μπορεί να είναι και ρίγας. Και αυτό πολλές φορές μου το ρωτάτε και μου λέτε και εγώ για μένα είναι ο ρίγας τι θα κάνω. Καταρχήν αν είναι ο ρίγας μπορεί να συνοδεύεται με ντάμα. Αν δεν συνοδεύεται με ντάμα, τότε απλώς μπορεί ο άσος να είναι πριν το ρίγα. Δηλαδή να είναι εδώ και να κερδίζει ο ρίγας, να βγάζει μια λεβέ. Και αν ο άσος είναι από την άλλη μεριά, οι μισοί πελάτες, έτσι τους λέμε εμείς, τραβάνε τον άσο στην αντάμ μετράρουν το ρίγα του εκτελεστή. Παρότι λέμε εμείς μην τραβάτε. Λες, το λέμε εμείς τον άσο τον τραβάμε. Άρα γενικά να ξέρετε ότι έναν άσο, έναν ρίγα, γενικά τον κερδίζετε. Ειδικά αν είναι στα χέρια του εκτελεστή. Λέει ένας τώρα, συγγνώμη δηλαδή, κι άμα ο άλλος είναι καλός αμυνόμενος και δεν τον τραβήξει τον άσο. Και ο συμπαίχτης μου έχει ρίγα που μου έκανε control QB. Δεν θα τον χάσουμε. Άμα δεν βρούμε τρόπο με κάτι να ξεσκαρτάρουμε, ναι, θα τον χάσουμε. Ας είναι ένας λέμε του 60-70% και ας μην βγαίνει καμιά φορά, δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας εγγυηθεί κάποιος 100%, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες αγορές που έχουμε μάθει τα πάντα. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε τους άσους. Με την ερώτηση άσων στη συγκεκριμένη διανομή, παίρνουμε απάντηση 3 άσους. Έχω βάλει 5 σπαθιά, το 0-3 σας βάζω στα φυλάδια, αλλά εσείς αν παίζετε 1-4 δεν με πειράζει καθόλου. Έχω λοιπόν το 5 σπαθιά 0-3. Προφανώς δεν το βαφτίζω 0, το βαφτίζω 3. Γιατί πιο πριν μου είπε ο παίχτης ότι είναι καλός. Οπότε δεν βγαίνουν οι πόντοι. Και τώρα σταματάω να αγχώνομαι για τις κούπες, γιατί μου είπε 3 άσους. Οπότε τον έχει τον άσο κούπα. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Τώρα μου είπε τον άσο κούπα. Μου είπε τον ρίγα πίκα. Μου είπε τον άσο σπαθί. Δηλαδή δεν μου λείπει τίποτα. Και μου είχε πει πιο πριν ότι είναι καλός. Πάρα πολύ καλός. Οπότε τώρα πρέπει να του πω, κοίτα, δεν λείπουν άσοι, μήπως να πάμε για μεγάλο σλέμ. 5 χωρίς ατού. Το 5 χωρίς ατού. Στην πρώτη δημοτικού λέγαμε είναι η ερώτηση των ρηγάδων. Στην τρίτη δημοτικού είπαμε εξακολουθεί να είναι η ερώτηση των ρηγάδων. Συγκεκριμένων ρηγάδων πια. Αλλά τι λέει το 5 χωρίς ατού. Λέει έχω βλέψεις για το μεγάλο σλέμ. Γιατί δεν λείπει κανένα κοντρόλ από τα 5. Δεν λείπει άσος, δεν λείπει δάμα του. Ο παίχτης που λέει 5 χωρίς ατού, αυτό στην επίσημη βιβλιογραφία λέγεται Grand Slam Try. Δεν του λες ποτέ αν θες να παίξεις και το 6, γιατί η απάντηση γίνεται στο 6. Άρα πρακτικά γιατί κάνεις Grand Slam Try εσύ, δεν λείπει και η κάρτα. Αυτό σημαίνει αυτό. Από τα 5 δεν λείπει. Αλλιώς πώς θα σου έλεγα εγώ έτσι. Άμα έλειπε κίκαρτ, τότε δεν θα πηγαίναμε για το 7. Αν έλειπε νταματού, θα τη ρωτάγαμε με το επόμενο βήμα. Αυτό σημαίνει δεν έλειπε κίκαρτ. Πες με τον πρώτο ρίγα που έχεις. Δυστυχώς, αυτός ήταν το super minimum. Αν αυτός ήταν 14, αν είχε 17, θα είχε το ρίγα κουπ. Ή το ρίγα σπαθί. Θα ήμασταν εντάξει, θα φεύγανε αυτά. Οπότε του λέω δεν έλειπε κίκαρτ. Παρ' όλα αυτός λέει
Ότι κάτσε, γιατί ό,τι είχα στο είπα, δεν έχω κάτι παραπάνω, δεν έχω ρίχα, δεν έχω τίποτα, οπότε καθόμαστε στο 6 πίκες. Εάν έχετε φτάσει την αγορά μέχρι το 4 χωρίς ατού και έχετε δώσει απάντηση 5 σπαθιά και απλώς είπατε 6 πίκες, λυπάμαι, έχετε κάνει μεγάλο λάθος. Αυτός που αναλαμβάνει την ερώτησή σου είναι ο καπετάνιος του Σλεμ. Αν είσαι ο καπετάνιος του Σλεμ, δεν λείπει keycard και υπάρχει πιθανότητα του 7 από τους πόντους και από την προηγούμενη κουβέντα, τότε οφείλεις να το ψάξεις. Γιατί και ένας αρχάριος και ένας που αγοράζει την τύχη θα μπορούσε απλώς να έχει πει μία πίκα 4 χωρίς ατού και μετά το 4 χωρίς ατού 6 πίκες στην τύχη. Κάποιο σκοπό έχουν οι αγορές. Σας το έβαλα λοιπόν αυτό. Σας έδωσα και ένα κολπάκι εύκολο και πρακτικό. Ταιριάζει με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει εδώ στα μαθήματα. Βλέπετε πώς σκέφτομαι σαν puzzle κάθε φορά που έχω πάρει την αρχηγία της αγοράς, γιατί εδώ έγινε ο αρχηγός της αγοράς, που ρώτησε τους άσους. Δυστυχώς είχε ακριβώς μίνιμουμ. Και βλέπετε τώρα, αυτή την τάμα εδώ δεν τη χρειάζεται. Καθόλου. Για να καταλάβετε πόσο κοντά ήμασταν στο μεγάλο σλεμ. Αυτό δεν υπήρχε. Και αντί για αυτό, είχαμε ένα ρίγα εδώ. Το ρίγα εδώ και δεν τη θέλω την τάμα. Παίρνω το 9 κούπα εκεί. Θα είχαμε πάλι 7. Πήρε μια άχρηστη δάμα στο σόλο. Δεν μπορείς να τα βρεις όλα. Όχι. Γι' αυτό είπα 5 χωρίς ατού, για να μαρτυρήσει ποιο ρίγα έχει και αφού δεν είχε κανέναν. Σταμάτησε 6 πίκες. 6 πίκες σημαίνει δεν έχω κανένα ρίγα. Σας θυμίζω στο 5 χωρίς ατού αγοράζουμε τον πρώτο ρίγα που έχουμε. Εκτός αν δούμε στο χέρι μας ότι τα έχουμε όλα και ότι με το 5 χωρίς ατού μας λέει και εκείνος ότι δεν υπάρχει όλα. Δε, τα έχουμε όλα τα keycards, οπότε μπορούμε να απαντήσουμε κατευθείαν 7. Φεύγω από το 3. Πάω στο 4, απλώς να δούμε την αγορά η οποία είναι εύκολη. Ναι, ένα new minor forcing για να το θυμηθούμε ήταν εδώ. Αυτό πρέπει να είναι ίσως από τις διανομές που έχω ανακατέψει εδώ πάρα πολλές αυτό το μήνα και τον προηγούμενο. Πρέπει να είναι μάλλον το χειρότερο άνοιγμα πρώτης θέσης που κυκλοφορεί. Όταν δηλαδή το κοίταξα, το μέτραγα 2-3 φορές αυτό. Έλεγα τι είναι αυτό τώρα, είναι άνοιγμα, δεν είναι αυτό εδώ. Παρ' όλα αυτά, λέει ένας, γιατί δεν ανοίγεις 12 και πεντάφυλλο. Ναι, ανοίγω 12 και πεντάφυλλο να βρω 3 κοντρόλ. Έχω 3 κοντρόλ. Έχω 3 ριγάδες. Βλέπετε αυτό. Ουσιαστικά, αν το κοιτάξεις, βλέπεις 3 ριγάδες και 3 βαλέδες που δεν τους βλέπεις καν. Οι βαλέδες είναι 3. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει το πεντάφυλλο μαζέρ και επειδή έχει τα 3 κοντρόλ, το ανοίγεις με βαριά καρδιά. Και ξέρεις ότι άμα είσαι πολύ ωριακά και ο δικός σου πάρει φόρα, πιθανότατα να αποτύχει η επιχείρηση του συμπαίκτη και να μπει μέσα. Ανοίγεις λοιπόν μια κούπα. Ο δικός σου τώρα έχει άνοιγμα με τον κανόνα των 20. Προσέξτε τώρα, τούτος εδώ, αν ήταν ο dealer, θα άνοιγε. Όταν κοιτάμε το χέρι μας, πριν ανοίξει οποιοδήποτε, κοιτάμε να δούμε αν έχουμε άνοιγμα. Λέμε για να δω τι έχω εγώ. Εγώ έχω 11 πόντους και 5-4 κατανομή και έχω και 4 κοντρόλ. 2-2-4 κοντρόλ. Κοιτάω το χέρι μου πριν δω τι κάνουν οι άλλοι. Οπότε λέω αυτό εδώ είναι άνοιγμα. Έχω άνοιγμα μία πίκα. Και περιμένω να ανοίξω μία πίκα. Και εκεί που περιμένω να μην ανοίξω μία πίκα, ανοίγει ο συμπαίκτης. Μαθηματικά του Μπρίτς λέει άνοιγμα ο ένας και άνοιγμα ο άλλος, πάμε μάντς. Ενδεχομένως καμιά φορά το άνοιγμα να έχει βγει από κατανομή και να μας λείπει κάτι της από τους 25 πόντους, αλλά μπορεί να παλεύεται μια φορά η εκτέλεση λόγω των χρωμάτων που θα έχουμε μήκος. Έτσι έχουν βγει τα μαθηματικά του Μπρίτς, θα τα δείτε και στο πρώτο βιβλίο που λέει άνοιγμα και άνοιγμα είναι μάντς. Γιατί το συζητάω τι είμαι, γιατί όταν ανοίξει ο συμπαίχτης μου και πάω να απαντήσω και να πάρω ένα ρόλο, πρέπει να δω. Είμαι ο απαντών, ο οποίος θα κινούμε αδύναμα και θα δείχνω ότι είμαι αδύναμος γενικά και θα κάνω το 6 με 9. Είμαι ένας προτασιακός εκεί στο 10-11 που θα κάνω προτάσεις. Είμαι ένας που θα άνοιγα, οπότε θα πάμε για μάνς και θα κάνω game forcing αγορές. Αυτό τον σημείωσα εδώ. Εγώ θα κάνω forcing και θα πηγαίνω για μάνς γιατί εγώ θα άνοιγα. Οπότε αυτό πρέπει να κρατήσετε.
Και τώρα να δούμε και το New Minor Forcing σε περίπτωση κούπας και κούπας. Κούπας και πίκας. Ανοίγει μια κούπα λοιπόν, απαντάω μια πίκα, μου λέει ένα χωρίς ατού. Οπότε τώρα έχουμε επαναδήλωση ένα χωρίς ατού. Και είναι δύο τα New Minor Forcing, γιατί δεν έχει ανοίξει μηνέα, έχει ανοίξει κούπα πίκα. Οπότε εγώ μπορώ να πω είτε δύο σπαθιά είτε δύο καρά. Σας θυμίζω λοιπόν ότι θα πω το πρώτο μινέρ, θα πω δύο σπαθιά, εκτός αν δεν έχω κράτημα στο σπαθί, οπότε τότε θα πω δύο καρά, σαν New Minor Forcing. Έχω κράτημα στο σπαθί, οπότε θα πω δύο σπαθιά, New Minor Forcing. Αν κάποιος πετάγεται εδώ και πει, μα εγώ είπα τα καρά μου, και δύο καρά να λέγατε, δεν είπατε τα καρά σας. Το δύο καρά είπατε πάνω από 11 πόντους που δεν έχει κράτημα σπαθί. Δεν είπατε τα καρά σας ποτέ. Αν αγοράσατε δύο καρά, νομίζοντας ότι δείξατε τα καρά σας, δεν έχετε διάβαση καθόλου. Μετά την άνοιγμα και την επαναδήλωση ένα χωρίς ατού, εδώ πέρα ισχύει το New Minor Forcing. Αν έχετε συνεννοηθεί με το συμπαίχτη σας, πάντα το δύο σπαθιά να είναι το New Minor Forcing μετά το μία κούπα ένα χωρίς ατού, εάν, τότε η λέξη δύο καρά θα ήταν αδύναμη για πάσου. Θα ήταν έχω 6 καρά και 4 πίκες και σου είπα τις πίκες γιατί δεν μπορούσα να σου πω τα καρά, γιατί στη μία κούπα δεν σου μπορούσα να τα πω. Αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι μπορεί να μην χρησιμοποιούν αυτά που είπαμε στο μάθημα και να χρησιμοποιούν κάτι άλλο και ενδεχομένως να την έχουν πατήσει. Πάμε λοιπόν και στα δύο σπαθιά παίρνουμε τρίφυλλο φιτ πίκα, γιατί είναι η πρώτη δουλειά του συμπαίχτη να δει αν έχει τρίφυλλη πίκα. Τσουπ, μας λέει έχω τρίφυλλη πίκα. Και μήνυμα. Γιατί αν είχε και μάξιμο, θα μας έλεγε τρεις πίκες. Άρα εδώ πέρα μας λέει τρίφυλλη πίκα. Μήνυμα. Αυτό μας λέει. Και τώρα, εγώ που έχω άνοιγμα και μου άνοιξε ο συμπαίχτης, λέω τέσσερις πίκες μάξιμο. Αυτό λέω. Και τώρα έχετε και μία ερώτηση εδώ. Που λέει, αν μετά το δύο πίκες, δεν έλεγα τέσσερις πίκες εγώ, και έλεγα τρία καρά, θα ήταν long game try. Καλή ερώτηση αυτή και παγίδα ερώτηση. Όταν έχουμε βρει fit στις πίκες, δύο σε μαζέρ, και αγοράσουμε στο επίπεδο 3 ένα άσχετο χρώμα, άσχετο όχι του συμπαίχτη μας, γιατί εδώ είναι το New Minor, μέσα από το New Minor περνάμε και χέρια πολύ δυνατά που έχουν τρίφυλλο κούπα. Τώρα μας είπε δύο πίκες, αν στις δύο πίκες πω τρία σπαθιά ή τρία καρά, είναι long game try ή θέλω να κάνω ξαφνικά τούτα σπαθιά ή τα καρά. Πρώτη πονηριά. Αυτό ρωτάει η ερώτηση δηλαδή. Είμαστε εδώ, μία κούπα, μία πίκα. Ένα χωρίς αυτού, δύο σπαθιά. Εδώ τώρα το δύο σπαθιά είναι σχεδόν πάντα πεντάφυλλη πίκα, εκτός εάν έχει τρίφυλλο κούπα και βλέψεις για πολύ ψηλά, για μεγάλο όνειρο. Δεν ψάχνουμε τα κρατήματα στα σπαθιά και στα καρά μετά το ένα χωρίς αυτού. Δηλαδή, αν έχουμε τετράφυλλη πίκα και ομαλή κατανομή, από το ένα χωρίς ατού πάμε τρία χωρίς ατού. Ή δύο χωρίς ατού. Δηλαδή το δύο σπαθιά που το λέμε επειδή έχουμε πέντε πίκες. Παρεπιπτόντως λέμε και ένα κράτημα γιατί είναι τζάμπα. Ή που το λέμε γιατί έχουμε τρίφυλλη κούπα και πολύ δυνατό χέρι. 19 και βάλει. Άρα εδώ πρακτικά στο μία κούπα, μία πίκα, ένα χωρίς. Συνήθως το δύο σπαθιά ή το δύο καρά, το New Minor είναι πεντάφυλλη πίκα. Εδώ λοιπόν πήραμε το τρίφυλλο πίκα και η ερώτηση είναι τι σημαίνει αν πω τρία σπαθιά ή αν πω τρία καρά. Και η απάντηση είναι long game try είναι αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι το μακρύ μου χρώμα που θέλω να το κάνω ατού. Αν εγώ έχω πολλούς πόντους με μακρύ χρώμα σε σπαθιά ή σε καρά, στο μία κούπα θα πω μετά τα δύο σπαθιά μου, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και μετά τα δύο σπαθιά μου θα πω και δύο πίκες. Άρα αυτό εδώ είναι ναι, long game try. Έχει νόημα να το χρησιμοποιήσω εδώ. Όχι, γιατί εγώ έχω άνοιγμα και θα άνοιγα μία πίκα.
Και δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Δεν θέλω να ξέρουν και οι αντίπαλοι που έχω τις χανόμενες, σε πάση περιπτώσει τώρα. Έχω ένα χέρι που θα το άνοιγα, που άνοιξε ο δικός μου και που μπορεί και να μπούμε και μέσα, να το πούμε διαφορετικά, στις τέσσερις σπίκες. Μπορεί και να μπούμε αν είναι πολύ μίνιμουμ και έχω όλα στις σκούπες του, που δεν είναι πολύ καλό. Αλλά από την άλλη, αν είμαστε στο πολύ όριο, δεν είναι ανάγκη να ξέρουν και οι αντίπαλοι ακριβώς που πάσχουν. Εδώ το long game try είναι απέναντι στον παίχτη ο οποίος έχει 5 κούπες, 3 πίκες. Οπότε πρακτικά του λέω, τι έχεις τα καρά, έχεις δίφυλλο, έχεις τρίελμα. Η λογική είναι ότι αν χάνω τα τρία πρώτα καρά, δεν είναι καλή η μανς. Δηλαδή αν στην αντάμ ξεκινάνε οι άλλοι και μας παίρνουν τις τρεις πρώτες, τότε η μανς δεν είναι καλή. Γιατί θα πρέπει να τις πάρουμε όλες. Αυτή την έννοια έχει το long game try. Είναι απέναντι σε έναν παίχτη που ξεκίνησε με χρώμα, όχι με χωρίς ατού. Άρα απέναντι σε ένα παίχτη ο οποίος έχει 3 πίκες, 5 κούπες, ερωτηματικό, ερωτηματικό. Κάπου 2, κάπου 3. Αν μου έχει 3 μικρά καρά, δεν είναι καλή μάνας καθόλου. Πιο επιστημονικά θα μπορούσα να πω 3 καρά. Αλλά σας λέω, εφόσον αποφασίζω ότι θα είχα πάει τη μάνας, την πάω και να είναι λίγο καμουφλάζ. Αυτό είναι η δουλειά εδώ. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνατε. Φεύγω. Οι διανομές αυτές ήταν ωραίες. Ήταν χτεσινές, αλλά ήταν πολύ ωραίες. Φεύγω με μια ωραία ακραία διχρωμία στο 5. Εδώ είμαστε. Αν του προηγούμενου δεν ήταν πολύ δύσκολη, Χριστίνα, τι να βγει ο Φουκαράς. Ήταν πολύ δύσκολη η εκτέλεση. Καταρχήν, αναγκαστικά αυτό θα βγει σπαθί. Οπότε θα πουλήσει την τάμα σπαθί να μην έχουμε ένα μετέχνη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως θα μετράραμε μια κούπα να τη διώξουμε το σπαθί. Δηλαδή θα παίζαμε κούπα και εφόσον δεν εμφανιζόταν ο άσος θα περνάγαμε το 10. Οπότε θα είχαμε το ρίγα κούπα για να διώξουμε ένα σπαθί. Οπότε εδώ πρακτικά χάνουμε μια κούπα και όσα καρά. Αν δεν έχουμε τη φαϊνή ιδέα να παίξουμε καρό στο ρίγα, θα χάσουμε ένα καρό. Αν παίξουμε καρό στο 10, θα χάσουμε την τάμα και το ρίγα. Αυτό είναι τώρα το πόσα καρά θα χάσουμε. Πρακτικά θα χάσουμε μία κούπα και μάλλον δύο καρά, δηλαδή θα βγάλουμε μπουκ. Γιατί θα πρέπει υπομονετικά, δεν έχουμε άνεση να κόβουμε πάνω κάτω, υπομονετικά θα πρέπει να πάρουμε τα του και να μετράρουμε τα καρά μας. Αυτό θα κάνουμε. Πολύ υπομονετικά, σαν εκτέλεση. Δεν είναι η πιο εύκολη εκτέλεση, απλώς επειδή κάνουμε τώρα σαν ανάλυση, σαν αγορές, γι' αυτό τις προσπέρασα τις εκτελέσεις, σαν τις πάλι σε ένα καφέ ωραίες εκτελέσεις. Είμαι εδώ λοιπόν, να κάνω την παρεμβολή στο σάντουιτς. Ανοίγω ένα καρό, πάσω και απάντηση μία πίκα. Προσέξτε, δεν απαντάω δύο πίκες ότι είμαι πολύ δυνατή, είμαι πολύ, με καλό χρώμα και τέτοια, το χρώμα μου δεν είναι τόσο καλό. Το χέρι μου είναι δίχρωμο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει fit πίκα, δεν θέλω δεν και καλά να κάνω να το πίκες. Παίζω και καρά στο άνοιγμα ένα καρό. Μπορεί να έχουμε σλέψει τα καρά. Άρα, στο ένα καρό, ποντά μια πίκα. Και έρχεται αυτός εδώ, ο οποίος περίμενε να ανοίξει και έχει φτάσει στη θέση sandwich, αλλά είναι πολύ δυνατός. Και τώρα λέει, να παρεμβληθώ με δύο κούπες, ή τα σπαθιά μου είναι εξίσου όμορφα με τις κούπες και η κατανομή μου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που είναι ακραία κατανομή. Ακόμα και αν χρειαστεί να κάνουμε μια θυσία εναντί των άλλων, μήπως πρέπει να μπω λίγο πιο επιθετικά στην αγορά. Γιατί κιόλας οι αντίπαλοι είναι στη δεύτερη και εμείς είμαστε στην πράσινη και το χέρι μου αντιπροσωπεύεται πραγματικά από μια ισχυρή διχρωμία. Αυτό είναι αλήθεια. Νάτος λοιπόν. Θυμάστε, σας έλεγα το κόντρ στο σάντουιτς δείχνει τα άλλα δύο. 9 φύλλα, 5-4. Το 2 χωρίς ατού δείχνει επίσης τα άλλα 2, τουλάχιστον 10 φύλλα, γιατί είναι πιο ακραίο και καλά χρώματα. Επιθετικό χέρι. Όταν έχεις επιθετικό χέρι, πρέπει να είναι σαφές με τη μία λέξη του συμπαίκτη σου τι έχεις. Και δεύτερον, επειδή μπορεί οι διανομές να είναι, οι κατανομές να είναι ανώμαλες και να πηδήξουν οι αντίπαλοι και να πάνε ψηλά και να σε φράξουν και να μην προλάβεις να δείξεις τα χρώματά σου, θα πρέπει και εσύ να τα δείξεις με τη μία το επιθετικό σου χέρι και επίσης να στερήσεις και γορατιστικό χώρο από τους άλλους. Άλλο να τους πεις κόντρο, οπότε ουσιαστικά δεν τους έφαγες χώρο.
Έχουν το χώρο που είχαν συν το ρεκόντρ. Δηλαδή, δείτε πόσο κακή αγορά είναι το κόντρ με αυτά τα φύλλα. Ανοίγει ο ένας ένα καρό. Πάσο. Απαντάει ο άλλος μία πίκα. Και έρχεται ο τέταρτος. Μισό λεπτό για να μου χωρέσει. Να το πάω λίγο πιο πέρα. Και έρχεται ο τέταρτος και πάει και λέει εδώ κόντρ. Κακή κίνηση αυτή. Καλά λέει, γιατί να μην το κάνουμε. Θα το κάνετε με μια πιο light κατανομή 5-4 και για 10 πόντους. Αυτό το κόντρ. Πρώτον μαρτυράει τα φύλλα σου. Δεύτερον, δεν εμποδίζει τον αντίπαλο. Γιατί ό,τι ήθελε να πει θα το πει. Δεν έχει φαγωθεί αγοραστικός χώρος στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Και όχι μόνο δεν έχει φαγωθεί αγοραστικός χώρος, μετά το κόντρ είναι και μπόνους αγορά. Έχει μπόνους αγορά, όχι μία, μπόνους αγορές δύο. Επειδή είπες ένα κόντρ στο σάντουιτς, ο ανοίξας έχει μπόνους αγορές. Ποια, το ρεκόντρ που είναι το support, που σημαίνει έχω τρίφυλλο πίκα. Αυτό σας το είχα στείλει σε ένα σκονάκι στις αρχές. Και το πάσο, που σημαίνει εκτός από minimum, ότι έχω 0-2 φύλλα πίκες. Αφού δεν σου έπαιρνα ρεκόντ, που θα στο έλεγα αν είχα 3. Άρα λοιπόν, όταν έχω να κάνω παρεμβολή, θα πρέπει να είμαι σαφής σε αυτό που λέω, να περνάει το δικό μου και να περιγράφω το χέρι μου όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο πιο γρήγορα. Γιατί μια παρεμβολή αλλάζει την αγορά. Μία παρεμβολή δίνει καμιά φορά και ευκαιρία στον ανοίξαντα καλή ώρα εδώ να κάνει εξτρά, οπότε έχετε υπόψη σας. Τώρα το να πω δύο κούπες δεν το παίρνω στο σενάριο, γιατί έχω 5 κούπες, ναι, αλλά έχω και 5 σπαθιά. Δηλαδή αν ήταν να κάνουμε μία θυσία ένα των τοπικών που δεν έχω πίκες πάνω μου, θα μπορούσε η θυσία να γίνει στα σπαθιά. Βασικά θα μπορούσε να γίνει εκεί που έχει ο συμπαίχτης μου fit. Άρα με το 2 χωρίς ατού το περνάω αυτό το μήνυμα. Μετά το 2 χωρίς ατού ο ανοίξας δεν μπορεί να δώσει φίτς στις πίκες, γιατί μετά από μια παρεμβολή δεν είσαι υποχρεωμένος να αγοράσεις. Αν αγοράσεις, δείχνεις τους πόντους που θα έπρεπε να αγοράσεις στο επίπεδο 3. Δηλαδή, αν εδώ θα έλεγε 3 πίκες, θα σήμαινε 15-17. Αυτός έχει 12, ό,τι χειρότερο υπήρχε. Άρα πάω εδώ και λέω πάσου. Και παίρνει το μήνυμα τώρα και πιάνει και το υπονοούμενο ο δικός μου. Νάτος. Ο οποίος, εκτός από τους 0 πόντους, έχει πάρα πολλά σπαθιά. Αυτά τα πάρα πολλά σπαθιά τι του λένε του συμπαίχτη μου? Αυτά τα πολλά σπαθιά του λένε ότι οπ, θυσία. Ναι, λέει, έχει και 3 κούπες όμως. Γιατί να πάω σπαθιά? Γιατί έχουμε τουλάχιστον 10 σπαθιά και οι κούπες είναι λιμές. Και αν είναι να κάνουμε καμιά θυσία, μάλλον πρέπει να την κάνουμε εδώ που είναι 10 ατού. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Αλλά πρέπει να το περάσω το μήνυμα. Διπλό φιτ και 0 πόντους. Οχ, 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 πραγμός. 4. Χαίρομαι που θα πω κιόλας. Όχι κιουμπίτ, αλλά φράξιμο. Έτσι λειτουργεί το φράξιμο. Στα 4 σπαθιά τώρα. Αυτός που έχει το άνοιγμα με το 6-4 πρέπει να ξαναμιλήσει άμεσα, οπότε θα πει 4 καρά, οπότε θα δείξει ότι εγώ που απάντησα δεν είμαι με τους 6 πόντους, είμαι δυνατός και έχω και fit καρό. Να δούμε τι γίνεται. Γιατί να μην ξαναπεί τις πίκες του? Έχει πάρει την πληροφορία ότι δεν έχει πίκες ο δικός του. Όχι, δεν έχει πάρει καμιά πληροφορία. Έχει πάρει απλώς την πληροφορία ότι ο δικός του είναι μήνυ. Λέγοντας 4 καρά όμως, που είναι forcing, ο δικός του έχει την ευκαιρία να δείξει αν έχει fit πίκες. Και δείχνει κιόλας ότι έχει ανώμαλη κατανομή και εκείνος με διπλό fit. Τώρα φοβάται αυτό. Σου λέει διπλό fit ή άλλο διπλό και εμείς. Τι θα γίνει? Έχουμε και πόντους. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να το πω. Λέγοντας λοιπόν 4 καρά, εδώ παίρνει το μήνυμα ότι πάμε για θυσία, οπότε λέει 5 σπαθιά. Και τώρα αυτός πρέπει να σκεφτεί τι να κάνει. Ήμουν πάσο. Ο δικός μου αγόρασε 4 καρά μόνος του. Είχα τετράφυλλο πίκα που δεν το είχα πει. Σίγουρα τώρα πια δεν έχουμε χέρι για άμυνα.
Το 4 σπαθιά είναι πάντα φραγμός. Αν είχα πόντους θα είχα κάνει QB 3 καρά και 3 πίκες. Αυτό είναι φραγμός με πολλά σπαθιά. Γιατί είμαι ο Advancer. Όταν ο Advancer χοροπηδάει, κάνει φραγμό. Αυτό θα πρέπει να καταλάβετε. Αν ο Advancer θέλει να δείξει και πόντους, διαλέγει ένα QB. Οπότε εδώ τι γίνεται. Εδώ, αν κοιτάξετε τη διανομή, σε αυτή τη διανομή, τα 5 σπαθιά βγαίνανε. Τα πήγανε για φραγμό και τα βγάζανε. Παιδιά, το QB δεν είναι πολύ πόντι. Το QB είναι ένα καλό χέρι, το οποίο ενδιαφέρεται για τη μάνς. Το 2 χωρίς ατού ήδη έχει δείξει πόντους και κατανομή. Δεν χρειάζεται να έχει κι ο άλλος 100 πόντους για να κάνει QB. Οπότε λειτουργούμε το εξής. Εδώ θα πρέπει να βρούμε τα 5 σπαθιά. Η Ανατολή-Δύση. Και θα πρέπει να μπορέσουν να καταλάβουν ο Βοράς Νότος ότι δεν έχουν άμυνα και να κάνουν θυσία. Τα 5 σπαθιά βγαίνουν, άρα πρέπει να μπούμε μέσα εμείς. Πόσο, ας μπούμε μία μέσα εμείς προκειμένου να βγάλουν οι άλλοι τα 5 σπαθιά τους. Πόσο μπαίνουμε στις πίκες, χάνουμε μία κούπα, ένα καρό και ένα σπαθί. Δείτε το λουκουμάκι. Οι 4 πίκες βγαίναν, τα 5 σπαθιά βγαίναν και πρέπει να καταλάβουμε, να πιστέψουμε τις κατανομές και τι λένε οι αντίπαλοι και να βρεθούμε να θυσιαζόμαστε. Δύσκολη περίπτωση διανομής. Θα μπορούσα τις δύσκολες διανομές που έχουν παρεμβολές να τις σβήνω και να μην τις κρατάω στο τουρνουά και να σας αφήνω μόνο τις ελεύθερες αγορές. Θα ήταν πιο εύκολο και για μένα στο σχόλιο. Αλλά σας είπα όλες τις διανομές που μου προκύπτουν τις κρατάω και απλώς τις διαλέγω ανακατηγορίες να έχουν νόημα. Αυτό είναι που κρατάμε. Είχε πάλι κάτι τέτοια με επιδήματα. Ναι. Αν προλαβαίνετε να μας την πείτε. Και πάμε τώρα, ποια νούμερο είπαμε? Το 6. Πάμε λοιπόν και στο 6. Το 6, όχι, το 6 ήταν λίγο πιο απλό, αλλά ήταν το counter negative και εφαρμογή του counter negative, οπότε τη θέλω και την 6. Γιατί έχω πάλι παρεμβολή. Δεν έχω weak παρεμβολή αυτή τη φορά. Είμαι άνοιγμα ένα καρό, παρεμβολή μία πίκα. Έχω 13 πόντους, δεν έχω λόγο να πω δύο πίκες. Ένα καρό, μία πίκα. Εδώ έχει 14 πόντους με τετράφυλλη κούπα, δεν μπορεί να πει δύο κούπες γιατί δεν έχει πεντάφυλλη. Χρησιμοποιεί το κόντρο. Τώρα ο Ανίξας συνεχίζει το χαβά του, κάνει την επαναδήλωση που θα έκανε κανονικά. Δεν επαναδηλώνει ένα χωρίς, δεν θα επαναδηλώνει ένα χωρίς. Ένα καρό, δύο σπαθιά θα λέει. Έχει 5-4, αυτό θα πει. Και αφού πει το ένα καρό, δύο σπαθιά, 5-4, 12 έως 17, ό,τι όφιλε να πει. Ο απαντών που είπε το counter negative, πρέπει να πει ότι op, counter negative και QB. Δηλαδή τι, δεν βρήκαμε fit, αλλά είμαι δυνατός. Τι να κάνουμε τώρα? Για λέγε τι θα κάνουμε. Στο για λέγε τι θα κάνουμε λοιπόν, που είχα κούπες και δεν βρήκαμε κούπες, αλλά τώρα έχω πόντους και δεν ξέρω τι να κάνουμε. Στο για λέγε τι θα κάνουμε, λέει ο 12-πόντος ότι σου είπα για το 5-4, σου λέω και το κράτημα πήκα. Οπότε πάει 3 χωρίς ατού αυτός. Τι αντάμ θα κάνω? Σπαθί όχι. Καρό όχι. Κούπα ή πίκα. Έχω 13 πόντους. Οι άλλοι πάνε μάνσα βίαστα. Ο συμπαίχτης μου δεν πρόκειται να πιάσει χέρι για να τους βάλουμε στη μέση να κάνουμε ένα οτιδήποτε. Το μόνο που ελπίζω και θα ήθελα να έχει ένα βαλί πίκα ο συμπαίχτης. Επειδή έχω πολλά πιασήματα, μήπως μετράω τους πίκες μου. Άρα εδώ πρέπει να βγω πίκα. Βρε, δεν βλέπεις ότι είχε σοντάμα? Το βλέπω τώρα που το βλέπω και είδα τη διανομή, το βλέπω ότι είχε σοντάμα. Παρ' όλα αυτά, παθητική άμυνα θα έκανα σε κάποια περίπτωση, θα έκανα παθητική αντάμα μάλλον, σε κάποια περίπτωση που ελπίζω να πιάσει χέρι ο δικός μου, να τους βάλουμε στη μέση και να τους κατατροπώσουμε. Εδώ δεν είναι η περίπτωση. Μπορεί ο δικός μου να έχει ακόμα και μια αντάμα πίκα. 2-3 πόντους έχει το πολύ ο δικός μου. 13 εγώ, 2 πόντους έχει.
Άρα εδώ τι θέλω, μήπως προλάβω να μετράρω τις πίκες μου, χάνοντας και κάτι. Μα είπε δύο χωρισατού και έχει κράτημα. Και με άσου βάλε δύο χωρισατού θα έλεγε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα εδώ πρέπει να βγω το χρώμα μου. Και ας πουλήσω. Και θα πουλήσω. Και άμα οι αντίπαλοι χρειάζονται να περάσουν από τα πιασήματά μου, θα υποφέρουν. Τελικά οι αντίπαλοι έχουν απ' όλα, οπότε δεν έχουν να υποφέρουν, θα τα καταφέρουν μια χαρά. Αυτό είναι το θέμα εδώ της διανομής αυτής. Πιθανότατα να σας ζάλισα, θα σταματήσουμε με τις διανομές, γιατί έχουμε και να κάνουμε και λίγο δουλειά με τα forcing εργαλεία των παντώντων στο σεμινάριο. Να σας αφήσω μία και τις αγορές, ή μάλλον δεν γίνεται, πρέπει να σας πω και την 7. Γιατί το αφήσαμε όλο το σεμινάριο και έχει ενδιαφέρον. Σας κρατήσω λίγο παραπάνω, γιατί είναι πιο σημαντικό να δούμε αυτό το κολπάκι. Είναι η 7. Ένας παίχτης που έχει κάνει μια ισχυρή παρεμβολή, δείτε κάτι. Ανοίγει ένα καρό ειδήσει. Είναι αυτά που σας λέω ότι θέλω να κάνω τη σκανταλιά να ανεβάσω, αλλά πρέπει να συνεργάζομαι με το συμπαίχτη μου. Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν, στο ένα καρό, που είναι 18, παρεμβάλλομαι με μία πίκα, που είμαι με 12. Πάσω ο απέναντι του 18, δύο πίκες ο συμπαίχτης μου, ο advancer. 6 με 9 και τρίφυλλο. Τώρα ο 18 πρέπει να κάνει μία κίνηση ακόμα, γιατί πήρε απάντηση πάσο μεν. Αυτό είναι πάσο γιατί δεν μπορούσε να κάνει counter negative στο επίπεδο 2. Γιατί αν θα μίλαγε, η αγορά πάει στο 2. Μπορεί να έχει όμως 6-7 ποντάκια, δεν είναι βέβαιο ότι δεν έχει. Οπότε καθώς έρχεται εδώ η σειρά του με τους 18, όπ κάνει μια κίνηση δυνατή. Αυτή, όταν ο συμπαίκτης έχει πάει πάσο που μπορεί να έχει και 0, έχουμε πει, είναι counter μίλα, έχω 18. Λέει ένας τους είδες για 18 την τάμα δει Φιλιππίκα. Πάντα έχει όλα σε αυτή τη ζωή. 18 είναι εντάξει. Μπορεί να έχει ένα ρίγο δικό μου, δεν αποκλείεται. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να τους αφήσω στις δύο πίκες με αυτά εδώ που έχω. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Είμαστε και στην πράσινη, εν πάση περιπτώσει. Λέω λοιπόν κόντρα, το οποίο προσκαλώ το συμπαίχτη μου να κάνει κάτι. Γιατί είμαι δυνατή. Μίλα. Οπότε κάνω αυτή την κίνηση. Και εδώ είναι το ζουμί της διανομής. Είναι ο 12άρης. Ο οποίος πήρε το μήνυμα του κόντρα, άρα ξέρει ότι δεν θα μείνει το δύο πίκες, κάτι θα πει ο άλλος. Θα πει κάτι ο άλλος, γιατί ο ανοίξας είπε στον άλλον μίλα. Αυτός που είναι δωδεκάρης ξέρει ότι θα μιλήσει ο άλλος και θα ξανάρθει η σειρά του αργότερα και θα είναι ο δωδεκάρης. Και δεν ξέρει τι να κάνει, γιατί είναι και ο μαλός και αυτά και δεν ξέρει για το 6-9 τι έγινε, έχει πάρει δύο πίκες 6-9, οπότε αυτός πρέπει να πει, όπ, ρε κόντρα. Όχι γιατί προσβλήθηκε και θα τα παίξουμε ρε κοντρέ. Για να δείξω ότι δεν είναι μια παραμβολή των 8-10 πόντων, είναι μια παραμβολή του ανοίγματος. Και βάλε. Άρα, οι άλλοι πάνε να μας κλέψουν ή τέλος πάντων εγώ θέλω να ανεβάσω ή δεν ξέρω τι θέλω. Είμαι καλός όμως. Οπότε, σου πετάω το μπαλάκι, έχει υπόψη σου συμπαίχτη. Επειδή θα μιλήσει ο άλλος, να ξέρεις και εσύ να μου δώσεις σημάδια ζωής, ναι ή όχι, τι θες να κάνουμε. Δηλαδή, αν ο άλλος μιλήσει και θες να τον κοντράρεις, δώσε ένα σήμα ότι κοντράρουμε τώρα. Γιατί έχω μεν 12 πόντους, αλλά έχω και ομαλή κατανομή. Οπότε, επειδή θα γίνει ένα παιχνίδι στο επίπεδο 3, τον ενημερώνω ότι στο παιχνίδι αυτό του επίπεδου του 3 θα λάβουμε μέρος κι εμείς. Οπότε, επειδή θα έρθει πρώτα η σειρά σου εσένα, έχει το νου σου να με ενημερώσει τι γίνεται, αν είναι να κοντράρεις τίποτα. Εδώ τρία καρά ο Σόφιος, γιατί έχει φιτ καρό και δεν θα πει την κούπα του ότι είναι οχτάρα. Μάλλον είναι υποχρεωμένος να μιλήσει, βέβαια είναι υποχρεωμένος να μιλήσει, γιατί ο άλλος με τους πόντους και τα υπόλοιπα του λέει μίλα και πες μου. Αυτός λοιπόν ο δίποντος πρέπει να μιλήσει και να πει να όλιστε, να έχω φιτ εγώ. Καρό είμαι ψόφιος. Και μετά το τρία καρά, επειδή βρίσκεται με δίφυλλο καρό, με maximum 8 ποντάκια, δεν έχει βέβαια κανένα ωραίο στις πίκες, αλλά είναι maximum, οπότε ναι, το πάει το επίπεδο 3 θέλει. Ο πλή ζωντανός είμαι, θέλω 3. Αφού με ρώτησες να λάβω μέρος κι εγώ στο action.
Αυτό είναι αυτή η διανομή. Ξέρω ότι δεν προλαβαίνω πάντα να σας πω τόσα πολλά για την αγορά. Ξέρω ότι και να πάρετε τις αγορές στο σπίτι, δεν έχετε την ευκαιρία να καταλάβετε τι εννοώ καμιά φορά. Λέτε τώρα τι είναι αυτά που έχει γράψει, γιατί τα έχει γράψει έτσι. Επειδή λοιπόν αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πνεύμα των ανταγωνιστικών αγορών που αγοράζουν όλοι και να χρησιμοποιούμε τα κουτάκια μας, γι' αυτό αποφάσισα να σας αναλύσω αυτή τη διανομή. Οπότε σταματάμε με το σημερινό, με το σημερινή ανάλυση του τουρνουά. Να αφήσω λίγο τις διανομές όλες μαζί, γιατί κάποιοι μου τις ζητάτε να τις κρατάμε ένα λεπτό όλες, να τις έχουμε εικονικά ή να τις σώζετε, να τις αποθηκεύετε. Αυτές είναι οι διανομές όλες μαζί.